Όχι, βάλτο μέσα αυτό, δεν μου αρέσει. Και αυτό, και αυτό. Πορτοκαλί, περούκα, άσε με να σκεφτώ. Αυτό είναι. Έρε, τι σε περιμένει, Τζορτζάκο. Βγήκες. Να μπω. Μπες. Τι είναι, πάλι την κοπάνησες, ρε. Η αδελφή μου δεν είναι εδώ. Ε. Είναι καλά. Στη Θεσσαλονίκη είναι. Θεσσαλονίκη. Ναι, για δουλειές. Δουλεύει η αδελφή μου. Έλατε. Περιμένεις κανένα. Όχι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, μια κοπέλα θα έρθει για ένα ρόλο. Ρόλο. Ναι, ρόλο. Τι ρόλο. Ναι, ξέχασα να το πω. Ο Φιλαράκος, ο Εμίλιος, μωρέ, το ξέρεις, ο σκηνοθέτης που μένει κάτω. Το θυμάσαι. Α, με την... Μπράβο αυτός, ναι. Ναι, ναι. Αυτός είχε μια πολύ ωραία ιδέα έτσι να κάνουμε ταινίες. Και επειδή δεν έχει κεφάλαιο, το βοηθάμε. Ταινίες. Ναι. Το κομμωτήριο. Το κομμωτήριο. Α, το κομμωτήριο, ναι, δεν πήγαινε καλά, το πουλήσαμε. Το πουλήσατε. Το πουλήσαμε. Το κομμωτήριο. Ναι. Για τις ταινίες. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα. Ταινίες, ρόλοι, ξανθιές αρωμένες και τέτοια, ε. Ωραία. Η Σοφία Θεσσαλονίκη, ωραίος, πολύ ωραίος. Mm. Αυτός που είναι. Ναι, δεν σου φταίσει τίποτα. Ψάρισα στο κάτω. Δεν μου λες. Έλα. Αυτή που περιμένεις είναι καλή. Και η... Όχι, έλα ρε, δε. Άστο τώρα αυτό, κάτσε να σου πω κάτι. Δεν μου λες, εσύ γιατί την κοπάνησες. Όπα! Αυτή που θα πάρει το ρόλο, ε. Ναι, ναι. Εγώ τι ρόλο παίζω. Έλατε. Να την κάνω, μήπως. Ρε, δηλαδή... Να σου πω, μην ανησυχείς. Θα λυθεί κι αλλιώς το θέμα. Για λίγη. Θα πάρω εγώ αυτό εδώ. Ναι. Ωραία. Θα πάω στην κουζίνα. Ναι. Δεν θα βγάλω κιχ. Οκ. Εσύ μόλις τελειώσεις. Με το ρόλο φυσικά. Ναι, 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 ναι. Εγώ θα βγω από την κουζίνα και θα τα πούμε με την ησυχία μας. Μ' αρέσεις. Έτσι δεν είναι. Πέταρά μου. Όχι εκεί. Πού να πάω. Κουζίνα. Πάμε στην κουζίνα. Μπράβο. Μέσα. Όχι στο κουζίνα. Χάι. Ναι, ας τα χάι και έλα μέσα. Έρχομαι, μωρό μου. Ναι. Τι είναι, Τζορτζάκο μου, τι έχεις. Πάμε στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο. Τώρα το βαλέμε, δεν έχω ξαναπαίξει και σε ταινία. Βέβαια, ήταν στη θεατρική ομάδα δηλαδή που ήμουνα. Μιλάμε, μου το λέγαν όλοι, ε. Αλίνα, κορίτσι μου, Αλίνα. Εσείς. Αλίνα είναι το καλλιτεχνικό μου. Μου λέγανε λοιπόν, Αλίνα, κορίτσι μου, μιλάμε ότι έχεις φοβερό ταλέντο δηλαδή και πάει χαμένο. Και φαντάζομαι ότι μιλάμε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λοιπόν, Αλίνα μου, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, βρέθηκα προχθές εγώ με τον Εμίλιο και βάλαμε κάτω τον προϋπολογισμό και δεν βγαίνουμε με τίποτα. Πρέπει να κάνεις κάτι κι εσύ. Τζορτζάκο μου, τα πάμε, δεν τα πάμε αυτά. Ε, θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Δεν σου είπα ότι εγώ έχω φοβερό πρόβλημα με το μετρητό, δεν το είπα. Ξέρεις πόσες φορές είναι τις αργίες της εγωγής. Τρεις, ξέρεις τι πληρώνω. Πληρώνω τι πουρώ, πληρώνω ασφάλεια, πληρώνω γκαράζ, γιατί ξέρω και τι πληρώνω, δεν ξέρω. Δεν σου
σαν επένδυση. Γιατί δεν γίνεσαι κι εσύ συμπαραγωγός. Μεγάλη ταινία, είναι πρωταγωνιστικός ρόλος. Εγώ σε αυτή την ταινία, ξέρεις πόσα έχω να προσφέρω. Ε? Εγώ έχω να προσφέρω πολλά. Εμένα δεν μπορείτε να με βλέπετε εδώ μέσα σαν όρθιο χιλιάρικο. Γιατί εγώ είμαι ηθοποιός, το κατάλαβες! Είπες πως είναι ένιγμα η ζωή. Ανατροπή, σασπένς, η λόγος για να ζήσεις. Αρμάν. Αρμάν, κοιμήθηκες νωρίς. Έμεινε στέφρα. Κενό και σκόνη και χάθηκες μες στον αέρα του καλοκαιριού και έγινες... 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 Τι έγινε. Έχω πάρει και λεξιτανίλ τώρα, μιλάμε, θα με πειράξει, δεν ξέρω. Αυτό θα το πιείς. Μίσαμε. Τι έγινε πάλι. Η τράπεζα είναι. Κατάσχει όλα τα μηχανήματα. Με τόσες ακάλυπτες επιταγές, τι περίμενες να κάνει. Το έχεις γαμίσει το σκότ σου. Μισθωτικές κάρτες, δάνεια, φόνρο τηλέφωνο, ενοικία. Πώς έμπλεξα αυτό και ώρα. Αλλά όπως έμπλεξα θα ξεμπλέξω, έτσι. Όνειρο ήταν, ρε εσύ. Αδελφή! Βαριόλα νοσοκόμα! Γαμώ τον πλανήτη μου, γαμώ, αδελφή! Τι φωνάζεις, Μικέ. Σ' ακούσαμε. Σήμερα δεν είναι να βγω. Άιτε, άιτε. Έλα, γύρω ένα κολαράκι. Τι είναι αυτό. Είναι σούλα. Όνειρο δεν βλέπεις, ρε βλαμμένε. Τι με ρωτάς. Μου το βάζω με γαμό. Σωστά, μα... Μαμούνια! Πώς κατάδυσες έτσι, μωρέ. Η κοινωνία, πατέρα. Ποια κοινωνία, βρε άχρηστε. Μια ζωή ρεμάλι ήσουνα. Δεν σου λέγα εγώ να τα κόψεις τα ρημάτια. Βγάλε με από εδώ και εγώ τα κόβω μαχαίρι. Σ' είχα βγάλει πειραγμένε. Αλλά σ' άρχισες τα ξηραφάκια, ακόμα δεν βγήκες. Βγήκα! Δεν βλέπεις τις καριόλες που ετοιμάζονται να μου την καρφώσουν. Ξυπναζώ, αφού σου λέω ότι κοιμάσαι. Να δεις τον τυχό σου του μαλάκα για πότε θα ξυπνήσει. Βλέπεις, πάρε με από εδώ. Μου έχουν κάνει το κολοκόσκινο. Πού να σε πάρω, μωρέ, πεθαμένος άνθρωπος. Κυρίως, πεθαμένος, ξεπεθαμένος, περάστε έξω. Δεν είναι ώρα επισκεπτηρίου. Δεν έχω χρόνο, αγαπητή μου. Παρακαλώ, μπορείτε να μας αφήσετε μόνους. Θα κάνω μια εξαίρεση, αφού λέτε ότι ήρθατε από τον άλλο κόσμο. Τι δουλειά έχει, ρε, το βάζω με τη στάχτη μου στα χέρια της Αγλαΐας. Της το πούλησε η Σοφία γιατί δεν είχαμε να φάμε. Να! Παναθεμά σας. Ξέρεις, ρε, τι έχει το βάζω μέσα. Τι! Σοφοκλή! Παππού να σε πάρει. Παππού να σε πάρει. Μούς πέσαι. Μούς πέσαι. Μούς πέσαι. Μούς πέσαι. Μούς πέσαι. Φιλάτε να ακούσεις. Φιλάτε να ακούσεις. Φιλάτε να ακούσεις. Φιλάτε να ακούσεις. Είχα πάει μέχρι το όνειρο του κανακάρι μας. Έλα, σου έχω νέα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, κάτι που δεν ξέρω. Έχουν τρελαθεί ομαδικό σου, λέω. Πούλησαν το κομμωτήριο. Ετοιμάζονται να γυρίσουν ταινία και πάνε να μπλέξουνε και το μικρό που το σχέσαι από την κλινική. Και το χειρότερο, δεν πρόλαβα να του πω για το βάζο. Με κόψε εκείνη η καριολία, η Αγλαΐα. Όπα, τι γίνεται εδώ μέσα, μπαινοβγαίνει κόσμος. Είπαμε δεν είναι μέρα επισκεπτηρίου. Τι είναι αυτό στα χέρια σας? Οικογενειακό κοιμήλιο, αδελφή.
Πρέπει να ελεγχθεί. Δεν ξέρω εγώ τι έχει μέσα. Τι στο διάλογο έχει γίνει, Ρίγα. Έχω παρανόηση, πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Φέρ το βάζω. Όχι. Φέρ το βάζω, είπα. Όχι. Φέρ το βάζω. Όχι. Φέρ το βάζω. Φέρ το βάζω. Φέρ το βάζω. Φέρ το βάζω. Μαλακισμένη αδερφή. Ποια αδερφή βρε ηλίθεια, δεν είσαι στην κλινική, ξύπνα. Τέλος, το πετάμε, τελειώσαμε. Κάτσε, συνάρτητε, κάτσε, κάτσε. Έχει δουλέψει κόσμος για αυτή την ταινία. Ναι, βέβαια. Συνεργεία, ηθοποιοί. Έτσι πέτα στον κόπο τους, επειδή εσύ απελπίστηκες. Βλέπετε. Έλα, λοιπόν, άκουσε με λίγο, γιατί εγώ βιάζομαι. Πρέπει να φύγει η Αλίνα από το σπίτι, γιατί σε λίγο έρχεται η αδερφή σου από τη Θεσσαλονίκη. They had the earthquake in San Francisco back in 96. Ποια Αλίνα, ρε, τι μου λες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Και αυτό. Όταν τη δεις, θα καταλάβεις, αλλά σε παρακαλώ τώρα, μπορεί να είναι αδερφούλα σου η άλλη. Κάνε μου τη χαρή όμως. Άντρας είσαι. Άντρας είμαι, καταλαβαινόμαστε. Θα ξύπνα τη διώχτη, έχω ραντεβού με το σκηνοθέτη, πρέπει να φύγω. Στις 4 θα μου φέρει επιτέλους ο Γιώργος το μπάτζετ. 4. Ναι. Πάμε καλύτερα. Πρέπει να πάρω και τη βαλίτσα. Δεν έχω μία, ρε. Ναι, αυτό το θέμα άστο, γιατί έχουμε μείνει με 5 ευρώ όλη η οικογένεια. Ναι, καλά, εδώ εσύ μου έλεγες όμως ότι... Ναι, άσε τι σου λέγα. Ξύπνα τη διώχτη. Ξύπνα τη διώχτη. Δύο φορές μου τα λέει αυτός. Δεν πας πάω να ρίξεις μια ματιά. Γιάννη, κριτικός, γράφε κούκλε μου.